Η νέα μέθοδος καθαρισμού δικτυών που ανέπτυξαν οι δύο φοιτητές δεν μειώνει μόνο το κόστος και το χρόνο εργασίας, αλλά προστατεύει και την παραγωγή μιας ιχθυοκαλλιέργειας. Κολλάνε πάνω στα δίχτυα ένας μικροοργανισμός, ο οποίος λέγεται άλγη, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εισέρχεται μέσα στο δίχτυ λιγότερο οξυγόνο, άρα έτσι έχουμε υπονάπτυξη του ψαριού. Προτείνουμε κάτι εντελώς καινοτομικό, που είναι απλά μια συσκευή δόνησης, τοποθετείται πάνω στους σκλαβούς ιχθυοκαλλιεργειών και μέσω του μηχανισμού που έχουμε αναπτύξει στις δοκιμές μας και ευελπιστούμε να το τροποποιήσουμε με το πέρασμα του χρόνου, να είμαστε η πρώτη επιλογή κάθε νέο ενδιαφερόμενου επιχειρηματία. Το δεύτερο βραβείο καινοτομίας πήραν δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που δημιούργησαν μια πλατφόρμα όπου ένας υποψήφιος φοιτητής θα μπορεί να γνωρίζει σε ποιες σχολές και πανεπιστήμια της χώρας έχει τις δυνατότητες να σπουδάσει. Οπότε θέλω να αναπτύξουμε μια πλατφόρμα, ένα λογισμικό, στο οποίο θα βοηθάμε τους νέους όταν είναι στο Λύκειο να επιλέξουν τις σπουδές τους με μεγαλύτερη πιο προσεκτικά. Οπότε φτιάξαμε μια πλατφόρμα που θα περιέχουμε όλες τις σχολές της Ελλάδος, δημόσιες και ιδιωτικές. Κυρίως ήταν η ιδέα του Γιώργου, αλλά όταν μου είπε την ιδέα και εγώ έχοντας περάσει τη διαδικασία και την πολύ δύσκολη να διαλέξει σχολή, είδα ότι είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλο βάρος, ειδικά για εμάς, πρώτα απ' όλα σαν νέους, να έχουμε μια τέτοια πλατφόρμα να μας υποστηρίζει και να γίνεται από τους ίδιους τους νέους, από εμάς προς τους υπόλοιπους νέους. Η βράβευση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό των τριών ιεραρχών. Είναι η φυσική συνέχεια της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, είναι πλευρές της ίδιας μεγάλης πορείας προς την εξίσωση του ανθρώπου, που ήταν και είναι και θέλει μεγάλη και διαχρονική επιδίωξη του ελληνισμού και της ανοδοξίας. Είναι αφιερωμένη η γιορτή των τριών ιεραρχών στα γράμματα, επειδή ακριβώς οι τρεις μέλης της υποστήρησης της ιδιωτικότητας ήταν φάρη του μοναχικού φωτός, λάμποντος εν το σώμα. Και ήταν προπάντων οι Βρετανικές αρχές τίμησαν παράλληλα τα παιδιά των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.